Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους και όλους. Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία και την προβολή των εκδηλώσεών μας. Για πείτε μας τι ωραία πράγματα έχετε ετοιμάσει. Σήμερα το απόγευμα ξεκινούμε τις χριστουγεννιάτικες και γενικότερα τις εορταστικές εκδηλώσεις από τη Νέα Ερυθρέα μας, όπως κάνουμε τα τελευταία δύο χρόνια, στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Πλαστήρα της Νέας Ερυθρέας. Θα φωταγωγήσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και στη συνέχεια θα απολαύσουμε μια πολύ δυνατή και ξεσηκωτική, πιστεύω, ελπίζω, συναυλία του γνωστού, του αγαπημένου Μύρωνα Στρατή. Αυτή είναι μόνο η αρχή, κυρία Λιμοντζόγλου. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου το πνεύμα των Χριστουγέννων και το αληθινό νόημα της γιορτής, που είναι βέβαια η πίστη, η αγάπη, η ελπίδα, θα τη λήξει όλες και όλους που θα έρθουν στις εκδηλώσεις μας, οι οποίες θα είναι πλούσιες, με δωρεάν είσοδο βέβαια πάντοτε, σε πλατείες, σε γειτονιές, αλλά και σε χώρους πολιτιστικούς. Αύριο το απόγευμα στις 6.30 φωταγωγούμε το δέντρο στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της Κηφισιάς, στην γωνία των οδών Λεβίδου και Κολοκοτρώνη, και ακολουθεί η συναυλία της εκρηκτικής Ελένης Φουρέιρα. Πιστεύουμε ότι και οι δύο αυτές βραδιές, τα δύο απογεύματα, θα κατακλειστεί το κέντρο και της Ερυθρέας και της Κηφισιάς. Το κάνουμε αυτό όχι μόνο για να μπούμε δυνατά στο πνεύμα το εορταστικό, αλλά για να τονώσουμε και την αγορά μας, την πλούσια αγορά της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθρέας, που προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Νομίζω ότι είναι από τις πιο γνωστές και ξακουστές αγορές άλλωστε της Κηφισιάς, και νομίζω ότι συνδυάζει και μια πάρα πολύ ωραία βόλτα. Δηλαδή εμείς κάναμε μια πολύ ωραία βόλτα τη Δευτέρα σε εσάς, στο Δήμο σας, ασφαλώς, και πραγματικά περάσαμε καταπληκτικά. Πόσο μάλλον τώρα που ξεκινάτε και που θα βλέπουμε και εξωτικά, θα βλέπουμε και γιοβασίληδες, θα βλέπουμε και μια σειρά εκδηλώσεων που έχετε ετοιμάσει, γιατί ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόγραμμα είδα ότι έχετε κάνει για φέτος. Είναι περίπου, είναι παραπάνω από 30 εκδηλώσεις, απευθύνονται κυρίως στα παιδιά, αλλά όχι μόνο, εκδηλώσεις θεατρικές, χορευτικές παραστάσεις, πολλές συναυλίες. Δεν ήθελα να κουράσω, άλλωστε το πρόγραμμα είναι προσιτό σε όλους και βρίσκεται και στον δικτυακό μας ιστότοπο, το kifisia.gr. Ήθελα μόνο να αναφέρω τη σημερινή και την αυριανή εκδήλωση και να κάνω κάλεσμα σε όλες και όλους. Ταυτόχρονα βέβαια έχει στολιστεί και η Κηφισιά και η Νέα Ερυθρέα και η Εκάλη περισσότερο από ποτέ. Εμείς δίνουμε έμφαση στο στολισμό και στη φωταγώγηση, χωρίς να παραμελούμε και όλες τις άλλες πραγματικές και καθημερινές και κοινωνικές ανάγκες. Και η κριτική που γίνεται πολλές φορές, ότι γιατί στολίζεις, γιατί σπαταλάς λεφτά, ενώ υπάρχει εκεί η λακκούβα, εκεί ο άπορος, είναι μια κριτική επιπόλαιη και πολύ επιδερμική. Γιατί και το κοινωνικό μας εισίτιο και το κοινωνικό μας παντοπολείο και οι άποροι ωφελούνται κάθε μέρα από εμάς με τα συσίτια, με τις κοινωνικές μας δομές που λειτουργούν άριστα και καθημερινά, και ειδικά την περίοδο των εορτών υπάρχουν πρόσθετες παροχές σε αυτές τις ομάδες. Είναι μια κουβέντα, Δήμαρχε, που την κάναμε σήμερα το πρωί και εμείς εδώ στο γραφείο, ακριβώς σχολιάζοντας αυτό. Ξέρετε κάτι, είναι πολύ βασικό όμως να ενισχύσουμε και την ψυχολογία μας και την αγορά μας, έτσι, γιατί τα μαγαζιά πρέπει να δουλέψουν. Είναι βασικό να τονωθεί η διάθεση του κόσμου, να βγει να κάνει βόλτα. Ο καθένας με την αγοραστική δύναμη που έχει να πάει να σπαταλήσει στις γειτονιάς του τα μαγαζιά. Είναι μια σειρά λοιπόν πραγμάτων που χρειάζεται και το λαμπιόνι. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνο κατηφής. Είμαστε κατηφής όλη την υπόλοιπη χρονιά. Ας δώσουμε και λίγο χρυσόσκονη αυτές τις μέρες. Χρειαζόμαστε όλοι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, το υπηρετούμε αυτό με έμφαση και μπορώ να πω ότι δεν φιδόμαστε και κόπων και χρημάτων. Και υπάρχει μια αισθητή αναβάθμιση στο τομέα αυτό. Άλλωστε, δεν είναι. Η λέξη χρυσόσκονη είναι ακριβής μέχρι ενός σημείου, όμως γίνονται και πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν ιδιαίτερη ποιότητα και βάθος και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις κατηγορίες φυσικά των πολιτών. Πάνω απ' όλα όμως, και αυτό είναι το και το πνεύμα που μιλήσατε και χαίρομαι που συμφωνούμε, δίνουμε το νόημα και το μήνυμα της ελπίδας και της αισιοδοξίας, που αλίμονο αν δεν υπάρχει αυτό το νόημα αυτές τις μέρες. Και το βασικό είναι ότι δεν γίνεται εις βάρος της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Έτσι, και αυτό είναι το ξεκάθαρο. Αντιθέτως, ενισχύεται και εκείνοι πολύ περισσότερο, γιατί δυστυχώς έχουν πολλαπλασιαστεί και οι περιπτώσεις.
το ξεκινήσαμε πριν λίγα χρόνια από 50-60 συσίτια, τώρα είμαστε στα 280 ημερησίως. Και κάθε μήνα στο κοινωνικό μας παντοπολείο ενισχύει περίπου 700 οικογένειες. Αυτό είναι το βασικό, να πάψουν να υπάρχουν. Αυτό είναι η ευχή όλων μας και για φέτος στις γιορτές, να μην χρειάζεται καμία οικογένεια την βοήθεια της, αυτή, έτσι να μπορούν όλοι να στέκονται στα πόδια τους και να απολαμβάνουν τις Άγιες αυτές μέρες που έρχονται. Είναι κοινή μας ευχή. Έτσι ακριβώς, είμαι σίγουρη γι' αυτό, κύριε Δημαρχέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας εύχομαι καλές γιορτές και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα όλες αυτές τις μέρες και εσείς και εμείς που θα έρθουμε βόλτα στην Κηφισιά. Είναι πολύ κοντά και το ράδιο επικοινωνία και οι φίλοι του σταθμού. Ξέρω ότι ο σταθμός σας που αγαπάει την αυτοδιοίκηση και αγκαλιάζει τις εκδηλώσεις όλων των Δήμων επηρεάζει αρκετούς πολίτες, ειδικά εδώ στα βόρεια της Αττικής και της Αθήνας. Ένα Χριστούγεννα σε όλους. Να είμαστε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα, Δημαρχέ.